ο κύριος Τσούνης επεσήμανε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ό,τι και αν γίνει στις εκλογές. Ενώ ανέφερε με νόημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με την τωρινή κυβέρνηση, όπως είχαν και με την προηγούμενη. Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη Νέα Δημοκρατία ή προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσούνης ήρκεστη να δηλώσει ότι δουλεύουμε στενά με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ εξύμνησε το ρόλο της χώρας ως μελλοντικού ενεργειακού κέντρου που θα προμηθεύει την νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ανεφέρθη εκτενώς τόσο στις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα, προβάλλοντας το παράδειγμα της Google, όσο και στην αμυντική συνεργασία των δύο πλευρών. Ετώνησε ακόμη ότι η Ελλάς είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που θα έχει F-35, ενώ παρεδέχθη ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα λάβει τους F-16, όταν θα έχουν μείνει στο παρελθόν οι εντάσεις και οι ενοχλήσεις. «Ελπίζουμε να επιστρέψουμε σε καλές εποχές με την Τουρκία», ανέφερε με νόημα στη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Έλλης, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριφερθεί καλύτερα στην Τουρκία. «Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού και του λάθους», προσέθεσε, ενώ ετάχθη υπέρ της ανάγκης ειρηνικής συμβιώσεως Ελλάδος και Τουρκίας, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτό είναι εφικτό, καθώς δεν είναι Ισραηλινοί Παλαιστίνοι που τα προβλήματα είναι πιο σημαντικά, προφανώς ξεχνώντας την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι υπάρχει διάθεση και από τους δύο να συμβιβαστούν. «Θα βοηθήσουμε αν μας το ζητήσουν. Εμείς το υποστηρίζουμε», ανέφερε, προεξοφλώντας ουσιαστικώς πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, παρασκηνιακές ή μη, το αμέσως επόμενο διάστημα. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κύριος Τσούνης έριξε και τη βόμβα ότι μετά τις εκλογές θα γίνουμε μάρτυρες μιας ειλικρινούς διαθέσεως και εκ των δύο πλευρών, ώστε να επιληθούν οι διαφορές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικώς το αμερικανικό σχέδιο Ελλάς και Τουρκία να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αμέσως μετά τις εκλογές, προκειμένου να επέλθει ο ειρηνικός συμβιβασμός που επιζητεί επιμόνως ο αμερικανικός παράγων, με στόχο να κλείσει το μέτωπο των ελληνοτουρκικών και να επέλθει ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο.